Μπορούν να παίρνουν άδεια άνευ αποδοχών και πόσο μεγάλη. Σκέφτεται η κυβέρνηση στο ενδεχόμενο, προκειμένου μάλλον να μειώσει τις δαπάνες, να δίνει άδειες άνευ αποδοχών στους εργαζόμενους, οι οποίοι βεβαίως θα μπορούν είτε να δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, είτε θα μπορούν να ανοίγουν δικές τους επιχειρήσεις και κατά βούληση να επιστρέφουν και να συνεχίζουν τη δουλειά τους στο δημόσιο. Αυτό μας απειλεί. Πρέπει να διάσουμε το δημόσιο και εσείς δεν λέτε να φύγετε. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ εγκαινιάζει το πρωτοποριακό πρόγραμμα εναλλακτικής απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων με τίτλο «Διχασμένο κορμί». Λατρευτό μας όργανο της τάξης. Απασχολήσου και πάλι ως όργανο, αλλά μουσικό. Και αν τυχόν είσαι τροχονόμος, γίνε διαιτητής, αφού την έχεις που την έχεις στη σφυρίχτρα. Τζάμπα να πάει. Δάσκαλοι και καθηγητές, εργαστείτε ως υπεύθυνοι σε οίκους ανοχής. Αφού τα καταφέρνετε με τέτοιο μπουρδέλο που έχουμε κάνει την παιδεία, θα σας φανεί παιχνιδάκι. Ενώ οι φίλοι βουλευτές μπορούν κάλλιστα να απασχοληθούν ως ταμείες σε σούπερ μάρκετ, λόγω της έφεσης που έχουν στη διαχείριση χρήματος, ή ως κρεοπόλες, καθώς έχουν συνηθίσει να βάζουν το μαχαίρι στο κόκαλο, ακόμα και σε συνεργείο καθαρισμού, καθώς κατάφεραν να διαλευκάνουν κάθε σκάνδαλο και να λάμψει αλήθεια. Διχασμένο κορμί από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς δίνουμε λύσεις.